Με ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, ολοκληρώθηκε η τελευταία ημέρα των αγώνων ιστιοπλοείας που διοργάνωσε ο Ναυταθλητικός Όμιλος Αλεξανδρούπολης. Η 8η Διεθνής ΝΟΑ Ρεγκάτα κλείνει με θετικό πρόσημο, σύμφωνα με τον πρόεδρο Κώστα Χατζηκωνσταντίνου. Τέταρτη και τελευταία μέρα, αγωνιστική ημέρα σήμερα. Νομίζω ότι το στοίχημα κερδίθηκε και στη στεριά και στη θάλασσα, και αγωνιστικά και οργανωτικά. Κλείνει η 8η ΝΟΑ Ρεγκάτα με ένα θετικό πρόσημο και με μια γλυκιά κούραση, θα έλεγα, γιατί η προσπάθεια τόσων μηνών κλείνει με τον καλύτερο τρόπο. Το επίπεδο του ανταγωνισμού ήταν πάρα πολύ ψηλό, απόδειξη του γεγονότος ότι κάθε μέρα υπάρχει ανατροπή της βαθμολογίας και ακόμα και αυτή τη στιγμή παλεύουν για τη μετάλλια και τη διάκριση όλοι οι αθλητές σε όλες τις κατηγορίες. Με τις καλύτερες εντυπώσεις θα φύγουν από την Αλεξανδρούπολη οι αθλητές και οι συνοδοί τους, οι οποίοι για περισσότερες από 4 ημέρες διέμεναν στην περιοχή, η οποία, όπως δήλωσε ο κ. Χατζηκωνσταντίνου, τους άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις. Ξένοι φιλοξενούμενοι μας φεύγουν με τις καλύτερες εντυπώσεις και από τη φιλοξενία που έτυχαν στην πόλη και από την ίδια την πόλη. Απόλαυσαν, γνώρισαν την Αλεξανδρούπολη, όλοι μας λένε ότι έχετε μια πολύ ωραία πόλη την οποία πρέπει να αναδείξετε και είναι ευκαιρία να τη γνωρίσει ακόμη περισσότερος κόσμος. Οργανωτικά δεν σας κρύβω ότι έχουμε προτάσεις για πολύ υψηλότερα πράγματα, για πανευρωπαϊκά, για παγκόσμια, για προπονητικά κάμπ. Μας ικανοποιεί το ότι μας το προτείνουν, αλλά δεν μπορούμε με τις υπάρχουσες συνθήκες να αποδεχθούμε τέτοιες προτάσεις, διότι και το κόστος διοργάνωσης αλλά και το επίπεδο των εμπλεκόμενων ανθρώπων θα πρέπει να είναι πολύ υψηλότερο και πολύ περισσότερο αριθμητικά. Η ευκαιρία υπάρχει. Είναι πρόκληση και πρόσκληση για το αν σαν τοπική κοινωνία μπορούμε να την αρπάξουμε και να αξιοποιήσουμε. Και μπορεί η 8η ΝΟΑ Ρεγκάτα να τελείωσε, ωστόσο τα μέλη του Ναυταθλητικού Ομίλου Αλεξανδρούπολης θα συνεχίσουν τη σκληρή δουλειά για την επόμενη διοργάνωση. Εδώ είμαστε να δούμε πώς θα ξεκινήσει και πώς θα διοργανωθεί η 9η ΝΟΑ Ρεγκάτα του 2017. Εγώ αυτό που θέλω να πω κλείνοντας είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ καταρχήν στους αθλητές που συμμετείχαν, στους συνοδούς, στους γονείς που τα συνόδευσαν τα παιδιά, που υπομίστηκαν το βάρος της δαπάνης της μετακίνησής τους, αλλά και στους αφανείς ήρωες, στους εθελοντές, οι οποίοι εδώ και πολύ καιρό και την τελευταία εβδομάδα καθημερινά δουλεύουν από τις 6 ώρα το πρωί, λες και είναι μισθοδοτούμενοι και είναι απλά εθελοντές. Το ευχαριστώ νομίζω ότι απλά τους αδικεί, αλλά δεν μπορούμε να τους δώσουμε και τίποτα άλλο. Ελπίζω να μας μείνει μια θετική ανάμνηση από αυτή τη ρεγκάτα, το γεγονός ότι βγήκαμε στο διεθνές προσκήνιο, το γεγονός ότι μιλάει όλη η ιστιοπλοϊκή Ευρώπη και όχι μόνο για την Αλεξανδρούπολη και την ΝΟΑ Ρεγκάτα, και να σχεδιάσουμε με περισσότερη σοφροσύνη και με περισσότερα όνειρα και πιο πολύ μονιασμένη την 9η ΝΟΑ Ρεγκάτα.